Αυτό που βλέπετε είναι ό,τι απέμεινε από το αυτοκίνητο που πυρπολήθηκε χτες τη νύχτα στην οδό Ελισπόντου της Πάτρας. Το γιοταχή αυτοκίνητο έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός και έχει μεταβληθεί σε μια καρβουνιασμένη μάζα. Όπως διαπιστώνεται, έχει κυριολεκτικά διαλυθεί από τη φωτιά. <Κι> Αυτό είναι το αποτέλεσμα του νέου εμπρισμού αυτοκινήτου που σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή των προσφυγικών. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ της Τρίτης. Όχημα της προσβεστικής υπηρεσίας και άνδρες έσπευσαν στο σημείο για την άμεση κατάσβηση πριν οι φλόγες απειλήσουν παρακείμενα γιοταχή αλλά και οικίες είναι μία ακόμα φωτιά σε γιο ταχύ αυτοκίνητο που μάλιστα σημειώθηκε μέσα σε λίγες μόνο ώρες στην Πάτρα και συγκεκριμένα σε όχημα που βρισκόταν στη συμβολή των Εδών, Ελισπόντου και Σταματίου Βουλγάριος στην περιοχή των προσφυγικών. Το γεγονός έχει βάλει σε υποψίες τις αρχές οι οποίες εξετάζουν το τι ακριβώς έχει συμβεί σε συνάρτηση και με ανάλογα περιστατικά των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με μαρτυρίες περίκων, που πάντω δεν έχουν εξακριβωθεί, οι εμπρισμοί έχουν ερωτικά ελαττήρια και γίνονται ως αντίπεινα για τα μάτια μια γυναίκα, την οποία διεκδικούν δύο αντίζηλοι. Άλλοι ισχυρίζονται ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ομάδων Ρωμά, πάντω σε κάθε περίπτωση τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έχουν θορυβήσει τη γειτονιά. Όλοι πλέον φοβούνται για την ασφάλεια τόσο τη δική τους όσο και των παιδιών τους, αφού η κατάσταση την να γίνει στην περίπτωση του νέου εμπρισμού, οι κάτοικοι τη συνοικία, που για ευνόητου λόγου αρνούνται να εμφανιστούν στην κάμερα, καταθέτουν ότι άκουσαν έναν νεκοφαντικό θόρυβο πριν τον εμπρισμό, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπήρξε εκρηκτικό μηχανισμό ο οποίο λαμπάδιασε το αυτοκίνητο. Είναι θαύμα που εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν διαβάτε στο συγκεκριμένο σημείο ή που δεν βγήκαν από τις οικίες τους περίοικοι, οπότε σήμερα θα μιλούσαμε δυστυχώ και για θύματα.